Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Αντιγιά μας. Αντιστηνία μας. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας, παιδιά. Ο μικρός ετοίμασε από νωρίτερα σήμερα τους μεζέδες. Και μου λέει κάτσε να πιούμε ένα τσιπουράκι. Είχα καλή ιδέα πάντως. Έπρεπε να την εφαρμόσω. Ναι. Σήμερα είμαστε χαλαρά, δεν έχει και πολύ ώρα το μαρινάρισμα. Και είπαμε να το ξεκινήσουμε όπως είπαμε χαλαρά. Θα έχουμε για σήμερα ένα χοιρινό κοντοσούβλι με καπνιστή πάπρικα. Είναι εξαιρετική συνταγή. Δεν έχει πολλά, γι' αυτό και στρωθήκαμε εδώ στο τσίπουρα. Και για όσους δεν μας ξέρετε, είμαστε η αδερφή Μαλιώρα. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Και μαζί έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάζουμε τις ψησταριες amberq. Τώρα το ψήσιμο και η καλή παρέα είναι το χόμπι μας. Έτσι δεν είναι. Εννοείται. Λοιπόν, γι' αυτό ό,τι συνταγές ξέρουμε και ό,τι συνταγές μας δίνει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης απλόχερα, τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Μια τέτοια συνταγή είναι και η σημερινή. Ο Γιώργος ο Καραγιάννης είναι σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Και έτσι και αυτή η συνταγή είναι δική του. Πριν σας πω οτιδήποτε, θα δοκιμάσω εδώ κάτι από τους μεζέδες του Ανδρέα και σήμερα θα σας δείξουμε... Θα τους δείξεις, γιατί εγώ δεν σκάνω. Θα τους δείξεις όμως πώς κάνεις έναν από τους μεζέδες μας με ψητή πιπεριά φλωρίνης. Αυτό ναι. Αυτό θα το δείξουμε. Λοιπόν, αντιγιά μας. Γεια μας, στην υγειά σας. Και μείνετε για τη συνέχεια. Και σκορβαλιά θα σας δείξουμε κάποια στιγμή, είναι πολύ δυνατή. Είναι του πατέρα μας και αυτή όπως και το τζατζίκι που σας έχουμε δείξει σε παλιότερο βίντεο και θα το δείτε στο παραπάνω link. Mm-hmm. Καλό το πρασάκι, ε. Μάλλον πρέπει να το κάνουμε μετά τα τσίπρα. Λοιπόν, άντε να πιούμε κανένα δυο ποτηράκια και να πάω να δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, τα ποσοστά μου τα θέλω, ε. Εννοείται, με φοβάσαι. Α, μπράβο. Σκιάζομαι, δεν φοβάμαι. Λοιπόν, δεν θα αργήσω. Πριν σας πω οτιδήποτε για το κρέας, θα σας πω δύο λόγια για τα μπαχαρικά που θα χρησιμοποιήσουμε, που δεν είναι και πολλά. Ξεκινάμε από το βασικό, που είναι το πιπέρι. Για 2 κιλά που είναι το κρέας, θα χρησιμοποιήσουμε 4 γραμμάρια πιπέρι μαύρο. Και 2 γραμμάρια κύμινο. Αυτά είναι τα βασικά μας. Και τα χτυπάμε εδώ πέρα μέχρι να γίνουν σκόνη. Να σου φέρω το γουδί. Να βοηθήσει λίγο. Α, γίνει δουλειά έτσι. Και ευχαριστώ σου και όλα και με πέσε στα τέλεια. Τελειώσες. Τώρα σίγουρα. Κοίτα να δεις. Για να. Να βοηθήσει και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σκόνη το έκανε πάντως. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, να λέμε τους καμπούτες. Έτσι. Και λοιπόν, εδώ έχουμε 25 γραμμάρια αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι. Και 6 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή. Είναι αυτή που θα δώσει ένταση στο ψητό μας. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά, θα κάνουμε και μια-δυο παρεμβάσεις ακόμα, θα τις δείτε την ώρα που θα μαρινάρουμε. Είμαστε έτοιμοι, το φέρνουμε εδώ πιο κοντά και τώρα θα σας πω δύο κουβέντες για το κρέας. Είναι χοιρινό και είναι από κόντρα, έτσι θα το ζητήσετε, είναι το κόντρα, η μπριζόλα κόντρα δηλαδή ξεκοκαλισμένη, δηλαδή μετά το κιλό του, όπως πηγαίνουμε προς τα πλευρά. Έχουμε κόψει σε αυτό το μέγεθος εδώ, κάναμε μικρά κομμάτια, έτσι θα έχουμε πιο έντονη γεύση γιατί
έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια όπου θα πάνε τα μπαχαρικά μας. Με ένα καλό μαχαίρι κόψτε σε κυβάκια. Και η πρώτη παρέμβαση που θα κάνουμε θα είναι να το περιχύσουμε με 2 κουταλιές της σούπας ξύδι. Μαζί με το ξύδι και 2 σκελίδες σκόρδο μεγάλες, πολύ καλά λιωμένες. Και ανακατέψτε καλά, να απορροφηθεί τελείως το ξύδι και να πάει το σκόρδο όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα σε όλο το κρέας. Ρίσπεις τίποτα? Δεν φοβάσαι. Δεν φοβάμαι. Μου κάνεις το αυτόνομα. Πεινάω κιόλας σήμερα. Σήμερα, όπως είπαμε, θα σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε πιπεριές φλωρίνης, ψητές, σαλάτα. Στο τέλος όλα αυτά, μετά από ένα καλό ανακάτεμα μασάζ, προσθέστε τα μπαχαρικά με το αλάτι. Θα μας δώσει ένα έντονο κόκκινο χρώμα η πάπρικα και ένα εξαιρετικό άρωμα καπνιστού. Εδώ βέβαια θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η πάπρικα. Διαλέξτε φρέσκια πάπρικα και καλής ποιότητας να έχει καλό άρωμα καπνιστού. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Λοιπόν, και τελευταίο θα βάλουμε 60 ml ηλιέλαιο. Κάντε ένα καλό μασάζ, μαρινάρετε εκτός ψυγείου για 2-3 ώρες, ιδανικό 6 με 12 ώρες, εντός ψυγείου όμως, για αυτό το χρονικό διάστημα. Και είμαστε έτοιμοι και πάω να συνεχίσω τα τσίπουρα. Έλα και τα κάρβουνα άναψαν. Τα κάρβουνα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Γι' αυτό τα προσανάματα τα βάζουμε στην κορυφή. Λοιπόν, ξεκινάμε με κομμάτι κρέατος που έχει λίπος και το λίπος το βάζουμε προς την έξω μεριά. Συνεχίζουμε με ψαχνό. Πάλι λίπος. Κοιτάζουμε να κάνουμε δηλαδή όσο γίνεται το δυνατόν πιο πολύ ομοιόμορφη κατανομή στα κομμάτια του κρέατος. Όπως σας είπα και στην αρχή, κόψαμε τα κομμάτια του κρέατος αυτή τη φορά λεπτά για να έχουμε έτσι μεγαλύτερη επιφάνεια στο μαρινάρισμα, άρα πιο έντονη τη γεύση. Και φυσικά, όσο πιο μικρά είναι τα κομμάτια, τόσο πιο γρήγορα θα ψηθεί το κοντοσούβλι μας. Και τελειώνουμε με κομμάτι που έχει λίπος προς τα έξω. Έτοιμο. Αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο θα σουβλίσουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έλα να αρχίζουμε το ψήσιμο. Θα ψήσουμε σε πολύ δυνατή φωτιά, γιατί είναι μικρά τα κομμάτια. Θέλουμε δυνατή φωτιά για να ψηθούν γρήγορα απ' έξω και να παραμείνουν ζουμερά από μέσα. Έτσι. Και η πιπεριά μας. Και η πιπεριά, θα σας δείξει ο Ανδρέας στο τέλος πώς θα κάνετε μια σαλάτα με πιπεριές φλωρίνης. Όπως σας είπαμε, ψήνουμε με πολύ δυνατή φωτιά. Βλέπετε τα κάρβουνα από κάτω, είναι κατακόκκινα. Θα χρειαστούν περίπου 20 λεπτά για να ψηθούν αυτά τα 7 κοντοσούβλια. Και επειδή το κρέας μας ήταν περίπου 2 κιλά, έχουμε σουβλίσει 300 γραμμάρια κατά μέσο όρο κρέας στην κάθε σούβλα. Μια μερίδα δηλαδή. Βάλαμε και τον απορροφητήρα, γιατί τα ντουμάνια άρχισαν. Ψήστε τα καρβούνα σε φούρνο σούβλες χαρές. Ανάψετε τα καρβούνα σε φούρνο σούβλες χαρές.
μαζέψτε την παρέα σας γύρω φορές ταμπλές. Μαζέψτε την παρέα σας γύρω φορές ταμπλές. Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε. Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε. Καλά ψήσιμα τα παιδιά, ζωή μια μόνο ζούμε. Καλά ψήσιμα τα παιδιά, ζωή μια μόνο ζούμε. Θα ψήσουμε με θερμοκρασία εσωτερική περίπου 75 βαθμούς. Όταν τα κομμάτια μας είναι μικρά σε μέγεθος, ψήνουμε με πολύ δυνατή θερμοκρασία για να κάνει γρήγορα κρούστα απ' έξω, να προλάβει να ψηθεί από μέσα, αλλά να παραμείνει και ζουμερό. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα δίνει η πάπρικα στα ψητά μας. Έτοιμες σχεδόν και οι πιπεριές. Πρέπει να καούν εξωτερικά, καίγεται ο φλοιός και μετά αποκολλάται εύκολα από τη σάρκα και δίνει και μια έντονη μυρωδιά ψημένο. Με εσωτερική θερμοκρασία στους 75 βαθμούς είμαστε έτοιμοι και βγάζουμε. Ήρθε η ώρα. Τώρα πέρασε η ώρα που λένε. Χαρά τα αρώματα δεν περιγράφονται, παιδιά, έτσι. Τώρα πώς να τον κρατήσω αυτό εδώ να μην ορμήξει, το πρώτο. Καλοψημένο. Και ζουμερό. Βλέπετε και πόσα ζουμιά έχει εδώ κάτω. Να τους λέω να μην πρόλαβα. Καλό. Καλά τώρα που κάνεις έτσι μου πέφτει τα σάλια. Οπότε θα πάρω κι εγώ ένα. Απίθανα. Και φοβερό δάγκωμα. Ειδικά όταν είναι μικρό το κομμάτι. Φυσικά το λίπος μην το δρώμα. Καταπληκτικό. Παρόλο που έχουμε μπαχαρικά, όπως το κείμενο και η πάπρικα καπνιστή που είναι έντονα, δεν διακρίνουμε κανένα από αυτά να κυριαρχεί, αλλά ένα μπουκέτο αρωμάτων φοβερό. Και γεύσεις. Εσύ κράσα. Είναι κράσος. Αντιγιά μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Στην υγεία σας, παιδιά. Να πούμε και στα δικά μας παιδιά εδώ πέρα. Ορμάτε. Ελάτε απλώς στη χέρι, παιδιά. Τι λέει. Τέλειο. Πολύ ωραία. Τέλειο. Μπράβο, Λουτσά. Μπράβο, Λουτσάκη. Μείνετε μαζί μας για να σας δείξουμε πώς θα κάνετε τις πιπεριές φλωρίνης σαλάτα. Είναι ένας εξαιρετικός μεζές για τσίπουρα, αλλά μπορεί να συνοδεύσει και το ψητό μας. Θεμάτασε να τρως. Κάνει τη λιάση. Λοιπόν, σε λίγο ο Ανδρέας θα σας δείξει την πιπεριά. Μετά από ένα πολύ καλό ψήσιμο, θέλει πάρα πολύ καλό για να καεί απ' έξω η φλούδα, έτσι βγαίνει πιο εύκολα. Μέσα όμως δεν καίγεται όπως θα δείτε. Απλά ξεφλουτίζεται πιο εύκολα. Έχει όλα τα ζουμιά. Αφού τη ξεφλουτίσουμε, κόβουμε στο επάνω μέρος. Αφήνουμε τους σπόρους έξω.
και μετά στη συνέχεια του κόβουμε σε λωρίδες. Στη συνέχεια θέλουμε μία πολύ μεγάλη σκυλίδα σκόρδο, πολύ καλά απορτοποιημένη, για να μπορέσει να βγάλει τα αρώματα. Θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια και να πάει παντού. Μετά θα ρίξουμε 2-3 πρέζες σαλάτι. Θέλει μπόλικο αλάτι, μην το φοβάστε. Αρκετό ξύδι, ούτε αυτό μην το φοβάστε, το χρειάζεται. Πάει και με το σκόρδο πάρα πολύ. Και μπόλικο, εξαιρετικά παρθένο ηλιόλαδο. Να βάλω χέρι ή δεν με κράξετε. Και θέλει πολύ καλό ανακάτεμα, να πάει παντού και το σκόρδο και το ξύδι με το λάδι. Με αυτή την ποσότητα θα φτιάξουμε τουλάχιστον 3 τσίπουρο μιζέδες, γιατί στο τσίπουρο δεν θέλουμε ποσότητα. Θέλουμε λίγο και ποικιλία, για να μας ανοίξει την όρεξη, να μπορούμε μετά να φάμε τα κοντοσούβλια με πιο πολύ όρεξη. Είναι έτοιμο λοιπόν. Δοκιμάστε το. Το συνιστώ. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα και από μένα. Και πάντα με καλή παρέα.